ξενίκια στα γραφεία και κλειστές τοπικές οργανώσεις. Δεν σημαίνει ότι τελείωσαν όλα. Αυτά υπάρχουν, υποθάλπτονται. Η Χρυσή Αυγή καταδικάστηκε από τη δικαιοσύνη. Μετά από χρόνια φασιστικής δράσης όμως, υπάρχουν ακόμη κατάλοιπα και μικρές φωλιές μίσους. Αυτή η φωλιά θα μείνει καθαρή! Με φασίστες, ναζιστές, εγκληματίες, μαχαιρογάτες, ό,τι θέλουν. Αλλά όχι με προδότες και αντιπρόσωπους. Καθόμαστε στα σπίτια. Τώρα ποιος θα βγει να πάντα βάλουμε αυτούς. Στη γειτονιά του Παύλου Φίσα οι μνήμες είναι ακόμη νοπές και ο φόβος δεν φαίνεται να έχει απομακρυνθεί. Όλος ο κόσμος κλείνεται στα σπίτια του, κλειώνεται μέσα, σου λέει ότι θα συμβεί, θα σκοτώσουν κάποιον, θα σπάσουν μαγαζιά. Για τον δήμαρχο της Νίκαιας, η φτώχεια και η οικονομική κρίση έθρεψαν το φασισμό στην περιοχή. Βγαίνοντας από τα μνημόνια, ξαναμπήκαμε σε μια διαδικασία με τον κορονοϊό που φτωχοποιεί την πόλη και τους ανθρώπους και αυτό μας κάνει πάρα πολύ επιφυλακτικούς και φοβισμένους. Όσο ο κόσμος πεινάει, ο φασισμός θα τρέφεται. Ο σκληρότερος πυρήνας της εγκληματικής οργάνωσης δρούσε στην περιοχή της Νίκαιας. Και όπως λένε οι κάτοικοι, δεν τελείωσαν όλα στις 7 Οκτωβρίου. Στη Χαλκιδόνα κιόλας υπάρχουν ακόμα τιμωρίες. Και ναι, μεν καταδικάστηκε η Χρυσή Αυγή, αλλά ακόμα υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Σίγουρα υπάρχει κάποιο από το σχολείο. Και μετά σίγουρα στον άνε με τις παρέες, γιατί αυτοί βρίσκονται, μεγαλώνει. Εφιαλτικό ήταν το πέρασμα της Χρυσής Αυγής για τους εργαζόμενους στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος. Τα πράγματα υπέρ σας δεν πρόκειται να αλλάξουν για μένα μέσα από τη Βουλή. Αυτοί λέγανε για καλό. Εγώ δεν είδα καλό από αυτούς. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο πυρηνάρχης του Περάματος υποσχόταν φθηνότερα εργατικά χέρια στους εργολάβους, εξωθώντας τους ναυτεργάτες στην ανεργία. Ακούγεται πράγματι ότι πιέζει τα μεροκάματα προς τα κάτω. Το γιατί δεν ξέρω. Το μεροκάματο του τεχνίτη ήταν στα 90 ευρώ, ενώ η Χρυσή Αυγή διεκδικούσε να φτάσει στα 30 και στα 40 ευρώ. Ο εκφοβισμός όμως δεν έμεινε στα λόγια. Περίμεναν εδώ παρακάτω λίγο έξω από ένα ναυπηγείο, ας πούμε. Και μας επιτέθηκαν με ρόπαλα, με στυλιάρια, με λωστούς. Η καταδίκη της Χρυσής Αυγής ήταν η δικαίωση, μια πρώτη νίκη στον πόλεμο κατά του φασισμού.